Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΟΚ εύχεται σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο, ήρεμο και δημιουργικό 2022. Ελπίζουμε η υγεία να αποτελεί πάλι αξία για όλους τους ανθρώπους. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεατρίες, καλησπέρα σας. Η αθλητική έτζα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας. Γιώργος Θεοδόρου, Βίκης Παργινός. Καλησπέρα, καλησπέρα, δάσκα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Και βέβαια να ευχηθούμε αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά αναγέννησης του κερκυραϊκού αθλητισμού γενικά. Μακάρι. Εμείς θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, να είναι αυτή η χρονιά πραγματικά ό,τι καλύτερο. Γιατί χρειαζόμαστε, Γιώργο, το κερκυραϊκός αθλητισμός γενικότερα χρειάζεται μια αναγέννηση. Μια ανανέωση. Αναγέννηση, ναι. Τι ανανέωση. Ναι. Με ανανέωση δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Εκβάθρων δουλειά. Εντάξει, έχεις δίκιο πάνω σε αυτό που λες, γιατί πριν 4 μέρες βρεθήκαμε στο ΕΑΚ και είχαμε μια συνομιλία με τον Χρήστο Μελέτοκλου. Ναι. Ο οποίος πλέον είναι τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων. Στο ΣΕΓΑΣ μιλάμε πάντα, έτσι. Ένας σπουδαίος αθλητής που στο τριπλούν έκανε καριέρα. Από τους καλύτερους, είναι. Εντάξει, είναι με μεγάλες διακρίσεις. Έχει συμμετοχή σε 2 Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Σίδνεϊ το 2000 και το 2004 στην Αθήνα. Έχει πραγματικά σημειώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες και είναι χαρά μας, εμάς στην Κέρκυρα, που εκτός που έχει φιλικούς δεσμούς με το νησί και με τους προπονητές, θα το ανέφερε γενικά. Που ασχολούνται με τον Στίβο και πραγματικά τους θεωρεί και ήρωες, κάναμε μια συνομιλία και είπε ότι παντού στην Ελλάδα δημιουργούνται αθλητικές εγκαταστάσεις ή βελτιώνονται αυτές που υπάρχουν εκτός από την Κέρκυρα. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος ξένος ακριβώς, αυτό θέλω και διαπιστώνει και αυτό. Αυτό το πράγμα, ναι. Mm. Είναι αυτό που χτυπάμε και λέμε συνέχεια, Γιώργο, ότι η Κέρκυρα δεν έχει καθόλου αθλητικές εγκαταστάσεις. Να. Και λέω το καθόλου, δεν είναι μόνο για τον αθλητισμό μας, αλλά και για τον τουρισμό μας, που παίζει πολύ μεγάλο μέρος η καλή αθλητική εγκατάσταση. Παίζει, αλλά κυρίως είναι για τα παιδιά μας. Ναι, εντάξει. Yeah. Εγώ λέω και για τα δύο. Ναι. Για τα παιδιά μας που δεν έχουν πού να προπονηθούν. Μπορεί να ξεκινήσαμε την φετινή εκπομπή με γκρίνια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος κάθε χρόνο που έρχεται στην Κέρκυρα πηγαίνει να παρακολουθήσει τα παιδιά που αθλούνται στο ΕΑΚ και να έχει και συνομιλία με τους προπονητές. Γιατί η θέση που διακατέχει πλέον στην Ομοσπονδία είναι top, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Και βλέπει ακριβώς αυτά που είδε και πέρσι, αυτά που είδε και πρόπερσι, αυτά που είδε και την πρόπερσι. Ας ελπίσουμε ότι οι εξαγγελίες για τα δύο αθλητικά έργα της Δημάρχου Κέρκυρας θα είναι απαρχή κάτι να ξεκινήσει, γιατί διαβάζω ότι και από το Βορρά γίνεται κάποια και σύσκεψη στο, μεταξύ των όλων των παρατάξεων για να ξεκινήσει ένα κλειστό γυμναστήριο. Εκεί έχουν μείνει στο οικόπεδο. Ε? Εκεί έχουν μείνει στο οικόπεδο. Ναι, κάπου έχουν βρει. Αν θα πρέπει να αγοράσουν οικόπεδο. Κάτι έχουν βρει εκεί στο παλιό γήπεδο των Αγραφών, από ό,τι διαβάζω. Ναι. Και καλό είναι να ξεκινήσει σιγά σιγά να γίνει κάτι. Κάτι να γίνει. Να μην το, εγώ λέω ότι είναι μια ελπίδα αυτό το πράγμα και ελπίζω ότι να ακολουθήσουν κι άλλα. Λοιπόν, πήραν τα χρήματα από το φιλόδημο 2.600.000 ευρώ.
Λοιπόν, δεν χρειάζεται, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. 2.600.000. Όχι, 600.000 ευρώ. Ο κάθε δήμος. Κάθε δήμος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, να σπαταλήσουν τα χρήματά τους σε γήπεδα τα οποία δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Τα περισσότερα. Ακριβώς. Ποδοσφαίρο μιλάμε, έτσι. Ναι. Αυτά τα χρήματα μπορούν να τα αξιοποιήσουν φτιάχνοντας από το μηδέν, αφού έχουν τους χώρους, έχουν το οικόπεδο δηλαδή, έχουν και τους ανθρώπους που μπορούν να τρέξουν όλη τη διαδικασία, να φτιάξουν προκάτ κατασκευές όσον αφορά το κλειστό. Ένα κλειστό. Δηλαδή, ο κάθε Δήμος είναι ντροπή να μην έχει ένα κλειστό γυμναστήριο. Βέβαια. Με ίδιες δυνάμεις. Δηλαδή, αυτά τα 600 χιλιάρικα μπορούν να τα δώσουν αποκλειστικά μόνο και μόνο αυτό. Τα γήπεδα του ποδοσφαίρου είναι μια χαρά. Και να τα βελτιώσετε, δεν θα βελτιωθεί το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι σε τραγική κατάσταση. Και θέλω να πω και εκεί στον Βορρά γίνεται και μια πολύ καλή δουλειά στο στίβο. Βέβαια. Και δεν υπάρχει υποστήριξη. Δεν υπάρχει υποστήριξη. Και μάλιστα, όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Αθλητικές εγκαταστάσεις. Και μάλιστα είχα δει τους προπονητές εκεί, τώρα για να μην τους αναφέρω και να μην είναι, τους προπονητές εκεί να κάθονται οι ίδιοι, να φτιάχνουν τις βαλβίδες, να μπορέσουν να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν και τους αθλητές οι οποίοι γυμνάζονται εκεί. Λοιπόν, πραγματικά είναι λυπηρό για το νησί της Κέρκυρας, που έχει βγάλει τόσους μεγάλους αθλητές, γιατί αυτό είπε και ο Μελέτογλου, ότι δεν συγκινείται και κανείς από τις τεράστιες επιτυχίες. Δηλαδή, επιτυχίες στις Καρύδη δεν ξανά υπήρχαν στην Κέρκυρα. Να φτάσει σε τόσο ψηλό επίπεδο. Τις στάλμες ύψος. Και μετά όλα αυτά τα παιδιά που προσπαθούν εκεί, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να προπονηθούν. Αλλά μιλάμε τώρα για παγκόσμιες διακρίσεις. Ναι. Και πιάνουν όρια που πραγματικά άλλες εποχές δεν τα είχαμε δει ποτέ. Βέβαια. Λοιπόν, και δεν συγκινείται κανείς να βάλει τουλάχιστον το σκέπαστρο που το επιζητούν. Δηλαδή, ο Μελέτογλου λέει, αυτό το σκέπαστρο το ακούω τόσο καιρό, να μπει πίσω από την εξέδρα. Ένα σκέπαστρο. Ένα σκέπαστρο. Δηλαδή, τίποτα το ιδιαίτερο. 30 χρόνια είναι αυτή η δουλειά. Δεν θα γίνει κάτι. 30 χρόνια είναι που λένε ότι θα γίνει κάτι και δεν έχει γίνει. Ακριβώς 30 χρόνια. Δεν είναι κανένα σπουδαίο έργο. Δεν χρειάζεται μελέτες πάνω στις μελέτες. Δηλαδή, μια απλή κατασκευή είναι να γίνει ένα σκέπαστρο ανάμεσα από τα εκδοτήρια και την εξέδρα, τη μεγάλη εξέδρα του γηπέδου. Το σκέπαστρο δηλαδή τη μεγάλη εξέδρα του γηπέδου. Τόσο απλά. Τέλος πάντων, επειδή εμείς τα λέμε πολλές φορές, κάτσε να τα πούμε. Και θα τα λέμε συνέχεια, Γιώργο, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, μπορεί να μας λένε ότι γκρινιάζουμε, αλλά εμείς αυτό θα λέμε, αυτό θα επιζητούμε, να ξεκινήσουν να γίνονται κάποια αθλητικά έργα στο νησί μας. Ναι. Και να γίνονται έργα ουσίας, όχι να γίνονται έργα για ψήφους. Έτσι. Και βγάλτε από το μυαλό σας το ποδόσφαιρο. Βγάλτε το τελείως. Το ποδόσφαιρο έχει γήπεδα, όσα θέλετε. Ομάδες και παίκτες δεν έχει. Φτιάχτε αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα αθλήματα. Βέβαια. Όχι ποδόσφαιρο. Υπάρχουν τόσα αθλήματα, ολυμπιακά αθλήματα. Το ποδόσφαιρο της Κέρκυρας μέχρι την Οικουμενίτσα πάει. Δεν πάει παραπάνω και δεν πρόκειται να πάει παραπάνω. Μόνο αν έρθει κάποιος Θεός να ρίξει χρήματα και να επενδύσει ή να φτάσει το ποδόσφαιρο πιο ψηλά. Άρα, κοιτάξτε να δείτε πώς θα βελτιώσετε ή να φτιάξετε από την αρχή τις αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα αθλήματα. Πού είναι ολυμπιακά αθλήματα. Βγάζουμε αθλητές να πάνε σε εθνικές ομάδες. Στο ποδόσφαιρο δεν θα υπάρξει αθλητής να πάει σε εθνική ομάδα από την Κέρκυρα. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε, δάσκαλε, τι είπε αυτός ο σπουδαίος αθλητής και τεχνικός διευθυντής πλέον του ΣΕΓΑΣ, ο Χρήστος Μελέτογλου, στην αθλητική Αλτσέτα, όσον αφορά το προγραμματισμό της Ομοσπονδίας, αλλά κυρίως αυτό που αντικρίζει κάθε φορά που έρχεται τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕΑΚ. Κοντά μας σήμερα ο Χρήστος Μελέτογλου, ένας σπουδαίος αθλητής του παρελθόντος, με πολλές συμμετοχές σε σπουδαίους αγώνες. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πάει 2 φορές Ολυμπιακούς στο Σίδνεϊ το 2000 και στην Αθήνα το 2004. Έχει παρουσία σε 5 παγκόσμια πρωταθλήματα, 2 σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 2 σε μεσογειακούς αγώνες και πολλές φορές αγωνίστηκε σε βαλκανικούς αγώνες. Με κυριότερες διακρίσεις του την 6η θέση στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 στην Αθήνα, την 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 97 στην Αθήνα και το 2003 στο Παρίσι. Επίσης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2005, στην Αλμερία και το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1997, στον Μπάρι. Έχει στεφθεί πολλές φορές Βαλκανιονίκης και Πανελληνίκης. Το 2005 έγινε αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, τιμόμενος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την 6η θέση στην Ολυμπιάδα της Αθήνας. Πλέον ο Χρήστος Μελέτογλου
που ο πρωταθλητής του τριπλού θα κληθεί να ηγεθεί του νέου μοντέλου διάρθρωσης για τον υψηλό αθλητισμό, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό συνεργασία και σε ανάγκες της λειτουργίας του κλασικού αθλητισμού σε κάθε τη δομή, με στόχο την ενίσχυση αθλητών και προπονητών ανάπτυξης και υψηλού αθλητισμού. Είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής της Ομοσπονδίας. Κύριε Μελέτογλου, η επίσκεψή σας στην Κέρκυρα, ξέρω που έρχεστε συνέχεια γιατί έχετε δεσμούς εδώ στο νησί, αλλά ήρθατε και στο Εθνικό Στάδιο της Κέρκυρας. Όπως βλέπετε, είναι ένα παμπάλαιο στάδιο που πραγματικά δυσκολεύει πάρα πολύ τις προσπάθειες των αθλητών και των προπονητών να προετοιμαστούν. Εσείς τώρα που είσαστε τεχνικός διευθυντής της Εθνικής, τι σκέφτεστε να κάνετε πάνω σε αυτό το τομέα? Καλησπέρα, καταρχήν. Καλησπέρα σας και από μένα. Και εγώ να σας πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι για μία ακόμη φορά εδώ στην Κέρκυρα. Το στάδιο το επισκέφτομαι κάθε φορά που έρχομαι. Με τους ανθρώπους εδώ, τους προπονητές, γνωριζόμαστε μια ζωή, πολλά χρόνια. Είμαστε συνοδοιπόροι, συναγωνιστές, να το πω έτσι, στον χώρο του Στίβου. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι για την Κέρκυρα σίγουρα αξίζει κάτι καλύτερο. Το στάδιο πια έχει παλιώσει, όπως και να το κάνεις θέλει βελτίωση. Η Κέρκυρα έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση σε προπονητές, πρώτα θα πω, και μετά και σε αθλητές και σε διακρίσεις, με παγκόσμιες διακρίσεις, με μετάλλια, πανελλήνια, παγκόσμια κτλ. Έχει πολύ μεγάλη παράδοση και σίγουρα της αξίζει κάτι καλύτερο και νομίζω ότι πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα εδώ της τοπικής κοινωνίας να μπορέσει το στάδιο να αναμορφωθεί και να φτιαχτεί. Εσείς όταν σταματήσατε την καριέρα σας ασχοληθήκατε πολύ με την υποδομή, μαθήματα υποδομής. Ήταν και οι μεγάλες επιτυχίες που σημειώσατε ως αρχιπροπονητής της ΚΑΠΑ 20 και όλα αυτά τα πολύ μεγάλα μετάλλια που ήρθαν σε παγκόσμιους αγώνες κτλ. Αυτό το κύτταρο της υποδομής, πώς μπορούμε εμείς να το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να βγάλουμε τους αθλητές του μέλλοντος για να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, να κοιτάξουν την εθνική, να κοιτάξουν τα παγκόσμια πρωταθλήματα και όλα αυτά που ακολουθούν? Όπως σας είπα και πριν, μίλησα πρώτα για τους προπονητές. Εδώ πέρα στην Κέρκυρα υπάρχει ένα πολύ καλό προπονητικό επιτελείο, να το πω έτσι. Από τους μεγαλύτερους, τους νεότερους, να μην αδικήσω και κάποιον. Έτσι, να ξεκινήσω από τον Νίκο τον Μόσχο, από τον Κασιάλη, από τον Παύλο τον Σκορδίλη με τις επιτυχίες του όλα αυτά τα χρόνια, ο Θοδωρής ο Δώσης και όλα οι υπόλοιποι προπονητές, ο Φίλιππος ο Τάντης, πολλοί προπονητές σε διάφορα σωματεία. Η πρώτη ύλη υπάρχει. Και υπάρχουν και αθλητές και ταλέντα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε για να μπορέσει να προχωρήσει η κατάσταση χρειάζεται υποδομή, χρειάζεται κάποιο στάδιο. Το στάδιο να έρθει σε μια καλύτερη κατάσταση, να φτιαχτεί το ταρτάν, να δουν εδώ πέρα τι γίνεται με το στέγαστρο, το οποίο είναι απαραίτητο για το χειμώνα, διότι και εδώ βρέχει συνέχεια. Ναι, δεν μπορεί. Μιλάμε ότι εδώ τα παιδιά αυτό που κάνουν και οι προπονητές είναι άθλος. Με λιγότερη προπόνηση από αυτούς, από άλλους που γυμνάζονται σε άλλες πόλεις που έχουν κλειστά κτλ., έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό πραγματικά είναι γιατί αγαπούν, από ό,τι έχουμε καταλάβει, το άθλημα και κυρίως οι προπονητές που έχουν και τον τρόπο να το μεταδώσουν στους αθλητές κάτω από αντίξωες συνθήκες να προπονούνται κτλ. Έτσι όπως τα περιγράφεται όμως, μειονεχτούν οι Κερκυραίοι αθλητές σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά αυτό το πάθος που βγάζουν ίσως να κάνει και τη διαφορά. Φυσικά μειονεκτούν, διότι όπως σας είπα, είναι σε έναν τόπο που βρέχει συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις προπόνηση κάτω από βροχή. Υπάρχει πάθος, όπως είπατε, υπάρχει μεγάλο πάθος και υπάρχει και ταλέντο. Δεν ξέρω τώρα τι. Και υπάρχει και προπονητικό επιτελείο. Το βασικό, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι προπονητές, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλοι. Όπως σας είπα προηγουμένως, οι προπονητές εδώ είναι πολύ άξιοι, γνώστες, είμαστε χρόνια συνεργάτες. Και εκμεταλλεύονται, να το πω έτσι, το ταλέντο του τόπου. Εάν μπορέσει να βοηθήσει και ο τόπος λίγο τους αθλητές και τους προπονητές, όπως σας είπα, με τη βελτίωση του σταδίου, με το στέγαστρο που περιμένουν να γίνει εδώ πίσω από την Κερκίδα. Πίσω από την Κερκίδα για τις βροχές. Και ίσως κάποιο κλειστό προπονητήριο που λένε κάτω στον Κερκυραϊκό και τα λοιπά, στο οικόπεδο του Κερκυραϊκού, τότε θα νομίζω ότι όχι μόνο οι Έλληνες αθλητές, οι Κερκυραίοι αθλητές, αλλά και οι υπόλοιποι Έλληνες και ξένοι θα έρχονται για προετοιμασίες σίγουρα εδώ πέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το περιμένουν όλοι πώς και πώς. Φαίνονται και τα αποτελέσματα όταν ο Παύλος, πραγματος χάρη, είχε στα χέρια του, στη διάθεσή του, να το πω έτσι απλά, ένα κλειστό, το οποίο το έχασε και μου λέει
βρεθήκαμε πάλι 100 χρόνια πίσω, στις εγκαταστάσεις που ήμουν όταν ήμουν νέος, πάλι προπονούντας αθλητές. Αυτό δηλαδή είναι και το κίνητρο. Γενικά όμως, εσείς πώς αντιλαμβάνεστε και πώς βλέπετε τον αθλητισμό όσον αφορά την υποδομή και τα βήματα παραπάνω, μια που έχετε αναλάβει και τεχνικός διευθυντής της Εθνικής? Όπως αυτό που είπατε για το κλειστό, είχα την τύχη και εγώ να το επισκεφτώ αρκετές φορές. Πραγματικά ήταν μια ανάσα. Είχε δοθεί μια ανάσα εδώ στον κυρικυριακό στίβο, τουλάχιστον όσο αφορά τα οριζόντια άλματα που, και το επικοντό που ασχολείται ο Παύλος Σκορδίλης. Με το που αυτό το κλειστό χάθηκε, όπως είπε, έχουμε γυρίσει 40 χρόνια πίσω. Πρέπει η τοπική κοινωνία να βάλει τα δυνατά της, να τρέξει και να δώσει στη νεολαία του νησιού αυτό που πραγματικά της αξίζει. Και της αξίζει κάτι καλό, διότι υπάρχει και ποιότητα και ποσότητα. Εσείς τώρα πώς νιώθετε με τα νέα καθήκοντα που έχετε αναλάβει? Είχατε την εμπειρία από την K20, αλλά διαφορετικό επίπεδο τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι στην Ομοσπονδία από το 2006. Έχω περάσει από πολλά στάδια, από πολλά πόστα. Εντάξει, η ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη τώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας, όμως είναι και αυτό που αναζητά κάποιος. Έτσι, τις επιτυχίες και τη δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Είχα την τύχη να ήμουν πολλά χρόνια στην K20, οπότε τα παιδιά τα οποία είχα στην K20 πια είναι στην κατηγορία ανδρών γυναικών και τα γνωρίζω πολύ καλά και αυτά και τους προπονητές τους. Έχετε συμμετέχει σε διάφορα σεμινάρια με το ντόπινγκ και που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι είναι το α και το ω στο αθλητισμό. Ναι, έχουμε κάνει και κάνουμε με την Ομοσπονδία όπως οφείλουμε να κάνουμε και πρέπει να ενημερώνουμε τους αθλητές και τους προπονητές για τη φαρμακοδιέγερση. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, τι πρέπει να κάνουν όταν θα κληθούν να δώσουν κάποιο δείγμα κτλ. Και είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε και το κάνουμε. Η αφετηρία της νέας ηγεσίας του ΣΕΓΑΣ είναι όπως την περιμένατε? Ναι, υπάρχει πολύ πάθος, υπάρχει όρεξη για δουλειά, συνεχίζουμε την προσπάθεια σε συνθήκες δύσκολες και με τον κορονοϊό βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, έχουμε κρούσματα, προβλήματα, μας έχει αποσυντονίσει πολύ θα έλεγα. Βέβαια το βασικότερο είναι να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Αλλά εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε με κινήσεις που κάνουμε και στα προπονητήρια που έχουμε τα κλειστά και τα λοιπά, να είμαστε όσο πιο δυνατόν ασφαλείς και να περιμένουμε το καλοκαίρι να δούμε τις επιτυχίες των αθλητών μας. Υπάρχει συνεργασία με τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τα αντίστοιχα τμήματα, δηλαδή ο καθένας στη δουλειά του μαζί σας? Ναι, υπάρχει μια άριστη συνεργασία. Με όλους γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είμαστε συνεργάτες πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε μια κατάσταση να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να δώσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά, αυτό που σας είπα ότι το αξίζουν και πρέπει να τους το δώσουμε. Υπάρχει πληθώρα επιλογών έτσι ώστε να στελεχώσετε ένα πολύ γερό τίμα αθλητών? Ναι, υπάρχουν παιδιά. Δεν θα σας κρύψω ότι με τον COVID τώρα η κατάσταση έχει πάει λίγο πίσω. Δηλαδή στις μικρές κατηγορίες βλέπουμε έτσι ένα μικρό κενό. Όμως είναι αναμενόμενο. Εδώ έχουν πάει τα πάντα πίσω. Υπάρχουν όμως μεγάλοι αθλητές, έτοιμοι αθλητές, με μετάλλια και με προοπτική διάκριση. Έχει πει ο Παύλος και οι άλλοι προπονητές, όπως αναφέρετε και εσείς, ότι σημαντικό ρόλο είναι που μπαίνουν μέσα σχολεία και φέρουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Είναι το σχολείο το α και το ω του αθλητισμού? Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινήσαμε όλοι μας. Θα σας πω ότι και εγώ από εκεί ξεκίνησα, από έναν γυμναστή του σχολείου που με ανακάλυψε, με βρήκε και μου πρότεινε να ασχοληθώ με τον στίβο. Έτσι γίνεται και εδώ. Από εκεί αντλούν τα παιδιά μέσα από τεστ και διάφορες άλλες δοκιμασίες που κάνουν οι έμπειροι, όπως σας είπα, προπονητές, για να έρθουν σιγά σιγά στο στίβο, να αγαπήσουν το στίβο και πιστεύω ότι από τους περισσότερους που έρχονται μένουν. Δηλαδή, δύσκολα θα φύγεις αν έρθεις στο στίβο. Υπάρχουν υψηλοί στόχοι για τους αγώνες που έχουμε από εδώ και πέρα? Πάντα είμαι πολύ μετρημένος στις προβλέψεις μου, έτσι. Φυσικά υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν προσδοκίες, όμως πάντα κρατάμε έτσι χαμηλούς τόνους και τα λέμε περισσότερο μετά τους αγώνες. Έχω εντοπίσει πάντως ότι πολύ νέο αίμα εισήρθε στο ΣΕΓΑΣ, δηλαδή
αθλητές παλιοί που δεν είναι πολλά τα χρόνια που έχουν αποσυρθεί και είναι ενεργά στελέχη του κλασικού αθλητισμού. Αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη του αθλήματος. Ναι, έχουν μπει αρκετοί αθλητές στη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Σίγουρα ένας αθλητής που το έχει ζήσει, όχι πως και κάποιος... υπάρχουν και οι παράγοντες που είναι τόσα χρόνια στο χώρο και αυτοί είναι πάρα πολύ εμπειροί όλοι. Αλλά ένας αθλητής που το έχει ζήσει, πιστεύω έχει έτσι ένα κλικ περισσότερο την αντίληψη του τι συμβαίνει. Να διαφερθεί και ακόμα περισσότερο νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Έχει περάσει ο ίδιος μια διαδικασία με πολλά προβλήματα μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο, γι' αυτό μόνο γι' αυτό το ανέφερα εγώ. Απλά δεν θα πρέπει να δικούμε σε καμία περίπτωση και τους ανθρώπους, τους διοικητικούς ανθρώπους των σωματείων που βγάλανε αυτούς και εμένα προσωπικά, αλλά και τους υπόλοιπους Ολυμπιονίκες και αθλητές που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή την Ομοσπονδία. Το χρωστάμε σε ανθρώπους που δεν ήταν πρωταθλητές, όμως δουλέψανε για μας για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ωραία. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία και να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι που έχετε θέσει. Εύχομαι και εγώ καλή χρονιά και του χρόνου με το καλό που ελπίζω να είμαστε πάλι εδώ, να έχει γίνει ένα βήμα παραπάνω. Μακάρι. Γιατί πραγματικά εδώ ακούμε πολλά πράγματα στην Κέρκυρα, αλλά τελικά δεν βλέπουμε τίποτα. Και εσύ πολλά χρόνια έρχεσαι εδώ, αλλά βλέπεις το ίδιο και το ίδιο. Μόνο τον Παύλο που μεγαλώνει. Ας ευχηθούμε λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Να είστε καλά. Αυτά είπε δάσκαλε αυτός ο μεγάλος αθλητής και ομοσπονδιακός. Έλεγες πριν όμως και για την περιφέρεια και την επαρχία της Κέρκυρας. Έχω να πω για τον Δελιφώτη, ο οποίος κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά εκεί στο Θηνάλι, στο Δήμο Θηναλίων, στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας τώρα, για να τα λέμε και καλύτερα. Και χωρίς ο άνθρωπος μέσα με προσωπική εργασία, μια τεράστια προσφορά εδώ στον αθλητισμό. Και θέλω να πω ότι είναι κρίμα να μην έχει τα μέσα εκείνα για να μπορέσει να προσφέρει τη δουλειά που μπορεί να δώσει. Και πιο πάνω. Ναι. Άμα πας προς τον Αγρό, είναι ο Νίκος ο Πουλημάς, τον Παπαδάτο. Ναι, ναι. Λοιπόν, και στη Νότια Κέρκυρα υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Υπάρχει ο Δώσης, ο οποίος είχε τη μεγάλη επιτυχία με την κόρη του. Εντάξει. Έτσι. Ψηλό επίπεδο κι αυτό. Ψηλό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέλουν να δώσουν, μπορούν να δώσουν και δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό που λέγαμε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και για τον καιρό που επικρατεί στην Κέρκυρα το χειμώνα, που βρέχει συνεχώς, θα ακούσουμε τι μας δήλωσε μια σπουδαία αθλήτρια της Κέρκυρας και του ελληνικού αθλητισμού, που πλέον οδεύει σε πολύ υψηλό επίπεδο και έτσι ευχόμαστε εμείς μέσα από την καρδιά μας να αναδειχθεί και ο Ολυμπιονίκης. Βέβαια. Γιατί πραγματικά το ταλέντο που είχε το δούλεψε μαζί με τον Παύλο αρχικά και δημιουργήσανε τις συνθήκες για να μπορέσουν να φτάσουν πολύ ψηλά. Μια προσγειωμένη αθλητρία και σε χαρακτήρα και σε όλα, έτσι, να, που παίζει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, είναι η Σπυριδούλα Ικαρίδη, η οποία βρέθηκε στα Πάτρια Εδάφη στην Κέρκυρα για να περάσει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Αλλά τι είπε, δάσκαλε? Περίμενα, λέω, στο παράθυρό μου να δω πότε θα σταματήσει η βροχή για να πάω να κάνω προπόνηση. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες αθλήτριες που έχει αναδείξει ο κερκυραϊκός τύφος, αλλά δεν είχε πού να κάνει προπόνηση. Αυτό θα ακούσουν εδώ οι αρμόδιοι, οι οποίοι πηγαίνουν και πλησιάζουν αυτούς τους αθλητές, αυτές τις αθλήτριες, όταν είναι μετά από μια μεγάλη επιτυχία για να φωτογραφηθούν μαζί τους. Αθλήτρια κόσμημα, τόσο για το χαρακτήρα της, όσο και για τις επιτυχίες της. Πραγματικά ένα σπουδαίο ταλέντο που κάνει περήφανη την Κέρκυρα και όταν φοράει την γαλανόλευκη. Πάμε να ακούσουμε πραγματικά, γιατί είναι συγκινητικό αυτό που λέει η Σπυριδούλα. Περίμενα πότε θα σταματήσει για να πάω η βροχή για να πάω να κάνω προπόνηση. Πάμε να ακούσουμε. Σπυριδούλα, είσαι πολύ κοντά σε μια επιτυχία, αθλήτρια της χρονιάς υποψήφια. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Είμαι αρκετά ικανοποιημένη, γιατί φαίνεται ότι οι κόποι μου ανταμείφθηκαν, ότι προσπάθησα πολύ την προηγούμενη χρονιά. Ελπίζω να αναδειχθώ κιόλας και κορυφαία. Θα δούμε η ψηφοφορία του κόσμου. Ήταν δύσκολη χρονιά που πέρασε, Σπυριδούλα, με όλη την πανδημία που ζήσαμε όλοι και με όλο που στην ουσία κλειστήκαμε σπίτι μας. Ναι, ήταν μεγάλη ταλαιπωρία. Εμείς ειδικά πολλοί αγώνες είχαν ακυρωθεί. Είχαμε ελάχιστους αγώνες για να πιάσουμε τα όρια για τις διεθνείς διοργανώσεις. Δηλαδή, είχα ευρωπαϊκό κλειστού πέρσι και πήγα μόνο με δύο αγώνες. Ένα πανελλήνιο και μία ημερίδα. Και είδαν αυτά κριτήρια για το αν θα πάω ή όχι. Μεγάλη ταλαιπωρία ήταν στους αγώνες. Είχαμε τεράστιες πτήσεις, τρομερές. Δηλαδή, ας πούμε, από Αθήνα να πάω Ιταλία.
που είναι τίποτα, έπρεπε να πάω από Αθήνα, πάνω Ολλανδία, μετά πάνω. Μεγάλη ταλαιπωρία, πιστεύω ταλαιπώρησε όλο τον κόσμο και όλοι κλεισμένοι στα σπίτια ήμασταν, πολλά τεστ, συνέχεια φόβος για το αν θα κολλήσουμε ή όχι. Δημιούργησε και άγχος όσον αφορά την επίδοση, τον αγώνισμα, έτσι, γιατί είναι λίγοι αγώνες όπως είπες, είναι πιο στο όριο. Ναι, ήταν αρκετή η πίεση, εντάξει, δεν θα το αρνηθώ. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Τώρα ελπίζω πάλι να μην μας κλείσουν, γιατί όλο το κύμα φαίνεται. Ναι, γιατί όλο το χειμώνα δουλεύαμε σκληρά, προσπαθούσαμε να τα συνδυάσουμε σχολή, προπονήσεις. Είναι κρίμα τώρα όλοι οι κόποι να πάνε χαμένοι να ακυρώσουν τους αγώνες που έχουν οργανώσει τώρα. Θα δείξει με τα νέα μέτρα. Το δικό σου ποιο είναι? Έχει ένα παγκόσμιο κλειστού, το οποίο είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά είναι εφικτός, γιατί παίρνω τις 16 πρώτες στον κόσμο, είμαι νούμερο 19 αυτή τη στιγμή, οπότε θα το κυνηγήσω. Έχεις δυνατότητα να το κάνεις. Το πιστεύεις? Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Και μια ευχή, τελείωσε η χρονιά το 2021 και το 2022. Εννοείται, ναι, χρόνια πολλά σε όλους, όλο τον κόσμο, υγεία, μακάρι όλοι όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα, να περάσει και αυτό. Ελπίζουμε με τα μέτρα να είναι προς όφελος όλων μας. Καλή χρονιά να έχουμε και να είναι καλύτερη από το 2021. Και μια ευχή στα παιδιά της Κέρκυρας που εσύ τα άφησες, πλέον έφυγες από εδώ, που προπονούνται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τα πράγματα είναι από το κακό στο χειρότερο, δηλαδή. Ήρθα και περίμενα, από το πρωί είχα ξυπνήσει και περίμενα πότε θα περάσει, θα τελειώσει η βροχή, να δω πότε θα βγω να κάνω προπόνηση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, έχει πολύ κρύο και εδώ τώρα βλέπετε, δεν έχει βροχή, δεν έχουμε πού να κάνουμε προπόνηση, δηλαδή ήρθα για 5 μέρες και δυσκολεύομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι το χειμώνα, είναι δύσκολα. Μακάρι να γίνει κάτι καλό, να γίνει, άκουσα ότι είπαν εδώ πίσω μήπως γίνει κάποιο στέγαστρο, να γίνει, γιατί εντάξει, τα πράγματα, ο αθλητισμός έχει μείνει πολύ πίσω, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δυσκολεύουν το έργο μας 10 φορές περισσότερα από ότι είναι ήδη δύσκολο. Πραγματικά όμως, γιατί δεν έχετε πού να κάνετε προπόνηση. Αυτό λέμε συνέχεια. Πραγματικά, ναι, ειδικά εδώ με τα άλματα, το σκάμα, είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σαν σκάμα είναι. Το σκάμα, δεν έχουμε σκάμα, πισίνα έχουμε εμείς πλέον. Πισίνα. Κάνουμε και μια βουτιά μαζί με τα άλματα. Να πάνε όλα καλά, να σου ευχηθώ να πετύχεις τους στόχους σου πραγματικά και να σε δούμε πάντα ψηλά εκεί όπως έχουμε συνηθίσει. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τ' άκουσα, δάσκαλε? Τ' άκουσα. Ναι, πραγματικά απίστευτο. Τ' άκουσα και ντρέπομαι. Ναι. Ντρέπομαι σαν Κερκυραίος. Ναι. Σαν άνθρωπος και εγώ του αθλητισμού, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού. Από οποιαδήποτε θέση και ναι. Πόστο, ναι. Και βέβαια. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, γιατί δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Μετά λένε γιατί φεύγουν τα παιδιά από την Κέρκυρα. Ναι. Τι να κάνουν τα παιδιά στην Κέρκυρα? Το έχει κάνει πρώτος ο Σπύρος Γιαννιώτης, που έφυγε για να πάει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Και ο οποίος άνθρωπος γύρισε για να προσφέρει σε αυτό το νησί. Ναι, γύρισε εδώ και μακάρι να βρούμε τον τρόπο να τον εκμεταλλευτούμε. Γιατί μακάρι. Τη διάθεση και την όρεξη την έχει το παιδί. Την έχει. Πηγαίνει στα σχολεία, τις πηγαίνει προπονήσεις. Το κολυμπητήριο άνοιξε, δόξα τω Θεώ, θα πάμε σε μια διαφορετική ρότα, τώρα σιγά σιγά. Αλλά τα παιδιά στην Κέρκυρα τι να κάνουν που δεν έχουν πού να προπονηθούν? Είναι δυνατόν να λέει περιμένω να σταματήσει η βροχή να πάνε προπόνηση? Να μην έχουν ένα χώρο να προπονούνται αυτά τα παιδιά υψηλού επίπεδου? Και γι' αυτό φεύγουν. Πάμε τώρα και σε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος έχουμε δει πολλές φορές, τα δίνει όλα για τον αθλητισμό, τις πολύ μεγάλες γνώσεις του. Να δούμε τι μας είπε και αυτός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει κλέψει εντυπώσεις. Η εργατικότητά του είναι τέτοια, αλλά κυρίως και η μεταδοτικότητά του, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα προπονητή. Είναι ο άνθρωπος που έχει αναδείξει σπουδαίους αθλητές. Τον αφήσαμε τελευταίο, γιατί τα λόγια του πάντα είναι σημαντικά. Είναι ο κορυφαίος και κυρίως προπονητής, ο Παύλος Κορδίλης. Παύλο, για μια ακόμη φορά, ο τεχνικός διευθυντής της Εθνικής βρέθηκε στο Εθνικό Στάδιο της Κέρκυρας, αλλά ίδια εικόνα άφησε, ίδια εικόνα συνάντησε. Δεν αλλάζει κάτι. Και εσύ το βιώνεις καλύτερα από τον καθένα εδώ καθημερινά. Πράγματα που δυσκολεύουν την πρόοδο του αθλητισμού γενικά στο νησί. Ναι, πραγματικά αυτή είναι η εικόνα που βιώνουμε. Μας έχει πάει και ο καιρός πολύ άσχημα το τελευταίο διάστημα και σχεδόν δεν μπορούμε να κάνουμε καθόλου την προπόνηση την οποία έχουμε προγραμματίσει. Έρχεται τώρα και το κύμα το τελευταίο εδώ της πανδημίας και έχει δέσει το γλυκό που λένε. Κοντά βέβαια είναι στον κυρκαϊκό αθλητισμό ο κύριος Μελέτοκλου. Έχει πολύ καλή άποψη και από ό,τι διαπιστώσαμε και πάρα πολύ καλή γνώση το τι γίνεται εδώ στην Κέρκυρα.
Ναι, ναι, βέβαια. Αφού έχει καθημερινή επαφή και έρχεται και το καλοκαίρι, έρχεται δύο φορές το χρόνο, είναι κοντά μας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της Κέρκυρας. Δείχνει όμως ότι πιστεύει σε εσάς και στην προπονητική σας ικανότητα αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζεται τις καταστάσεις που δεν είναι καλές για να έρθουν τα αποτελέσματα και εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς έρχονται αυτές οι ψηλές διακρίσεις. Έτσι είναι. Πρέπει. Εγώ δεν είμαι έτσι ευχαριστημένος, το λέω και πάντα. Δεν είναι οι συνθήκες αυτές εδώ πέρα. Δεν αντιστοιχούν οι συνθήκες στη δουλειά και την προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι εδώ πέρα στο κομμάτι του Στίβου. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να πραγματοποιηθούν το 2022 αυτά τα οποία ακούμε. Δηλαδή, μας λένε ότι θα είναι η χρονιά του Στίβου. Μακάρι, το ευχόμαστε με κάθε τρόπο. Δηλαδή, να γίνει η ανακατασκευή του Ταρτάν, η οποία την παρακολουθούμε και να υλοποιηθεί. Άμεσα το στέγαστρο, το οποίο μαζί με την περιφέρεια μας λένε ότι θα το κάνουν πίσω από την κερκίδα, ώστε να μπορούν να στέγαστούμε για να κάνουμε την υποτυπώδη αυτή την προπόνηση που θέλουμε. Και εννοείται το μεγάλο έργο, αν γίνει με το Δήμο και τον Κερκυραϊκό στο προπονητήριο. Και για σε αυτή την περίοδο, γιατί το 21 έφυγε, πάμε στο 22 τώρα, είναι το σκέπαστρο, το στέγαστρο πίσω από την κερκίδα, αυτό, τη μεγάλη. Αυτό το πραγματάκι. Δεν είναι αδύνατο να μην έχουμε σκεπασμένους χώρους τη σημερινή εποχή. Όπως έχουν όλος ο κόσμος. Είναι αδιανόητο. Πρέπει το γήπεδο να έχει σκεπασμένα σημεία για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Το Γλου είπε ότι επειδή γυρίζει όλη την Ελλάδα, ότι πάντοτε γίνονται έργα. Ναι. Μόνο εδώ δεν βλέπει να γίνεται κάτι. Τι συμβαίνει? Ξέρω, αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι πραγματικότητα ότι όλη η Ελλάδα κάνει έργα αθλητικά. Με κάθε τρόπο και για όλα τα αθλήματα. Εμείς εδώ έχουμε δικό μας Θεό, να το βάλει μέσα σε εισαγωγικά. Έχουμε εμείς την ευθύνη, νομίζω. Οι Κερκυραίοι και αυτοί οι οποίοι είναι στους χώρους και διοικούν τον αθλητισμό, εκεί που παίρνουν οι αποφάσεις. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι Σύλλογοι, τα δευτεροφάρια όλα αυτοί. Δηλαδή το αθλητικό κίνημα πρέπει να γίνει πιο αποφασιστικό και να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο. Επιτέλους να γίνουν πράγματα για τα παιδιά μας και για την Κέρκυρα. Είναι κρίμα γιατί εγώ βλέπω μια μεγάλη αλλαγή και μια μεγάλη συμμετοχή των γονέων και των παιδιών να φέρουν τα παιδιά τους στα στάδια και να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δηλαδή, εγώ είμαι 40 χρόνια μαζί με τους άλλους, τόσους συναδέλφους, τόσο χρόνο του παιδιού. Πάρα πολλά παιδιά. Χρειαζόμαστε όμως εγκαταστάσεις πλέον σήμερα. Να έχουμε σωστές εγκαταστάσεις, να είναι χώροι όμορφοι, να προσέρχονται τα παιδιά, να είναι ασφαλείς. Και να γίνεται ουσιώδης προπόνηση. Αθλητισμός σε επίπεδο είναι αδύνατο να γίνει αυτή τη στιγμή στην Κερκυρά. Είναι αδύνατον. Εμείς δυστυχώς ήταν να πάμε και μια προετοιμασία, όπως ξέρετε, την είχαμε εξαγγείλει και τη χάσαμε και αυτήν λόγω καραντίνας στο Ολυμπιακό Στάδιο των Ξενών του ΟΑΚΑ. Χάθηκε η προετοιμασία που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι, ήταν το Α και το Ω. Θα πήγαμε 10 μέρες εκεί πέρα, θα μας άλλαζε όλο το στάτους. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε λίγο. Τον επόμενο μήνα θα το παλέψουμε πάλι γιατί έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε συνέχεια να είμαστε. Αυτό και μελέτο γλου. Το πάθος των Κερκυραίων κάνει και τη διαφορά, ναι, σε σχέση με άλλους που έχουν όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπως θέλουν. Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα σε πεισμώνει αυτά τα παιδιά και εμάς τους ιδίους, οι συνθήκες και μπορούμε και αντιπεξερχόμαστε καλύτερα όταν την κατάλληλη στιγμή που χρειάζεται. Δεν ξέρω. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Εμείς θέλουμε, εφόσον δουλεύουμε υποτίθεται σε κάποιες ωραίες προδιαγραφές, θα τις θέλαμε καλύτερα να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα Παύλο έφυγε αυτή η χρονιά. Να ελπίζουμε η νέα να φέρει νέες εξελίξεις και αυτά που έχουν υποσχεθεί να γίνουν πραγματικότητα. Ναι, αυτά ακριβώς, να γίνουν αυτά τα πράγματα για το στίβο της Κέρκυρας και για τα άλλα αθλήματα, να υπάρχει υγεία. Βασικό, πάνω από. Θεωρώ ότι ο Στίβος αδικείται στην Κέρκυρα όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε σχέση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να το συζητάμε. Συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, αν ήσασταν εδώ την εβδομάδα που πέρασε, ήταν τραγική. Με παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για παγκόσμια πρωταθλήματα, για πανελλήνια πρωταθλήματα, για προκρίσεις κλπ. Να κάθονται και να κοιτάζουν να βρέχει και να βγάζουμε κουβάδες στα στρώματα. Ήταν τρομερό δηλαδή αυτό. Είναι κρίμα πολύ. Ελπίζω να είναι η τελευταία χρονιά. Αυτό εύχομαι και θα το διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο και εμείς από τη θέση μας και εσείς από τη δική σας. Δηλαδή, μακάρι το 2022, όπως λένε κάποιοι, να είναι η χρονιά του Στίβου και του Στίβου στις αθλητικές υποδομές του νησιού μας. Φαντάζεσαι να πάμε να κόψουμε την κορδέλα
και να μην έχει ολοκληρωθεί το έργο. Όχι, δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να προχωρήσουν τα έργα αυτά, δηλαδή και το έργο αυτό που ξάγγειλε ο Δήμος με τον Κερκεραϊκό. Θα ήταν ευχής έργων, δηλαδή για με κάθε τρόπο να πραγματοποιηθεί. Πραγματικά το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Τι να πω, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, παιδιά φεύγουν από την Κέρκυρα, αλλάζουν συλλόγους, κάνουν. Δεν μπορούν να καθίσουν πλέον αυτό το νησί. Πρέπει να δούμε στοιχεία τέτοια, να μπορούμε να έχουν βάσει εδώ πέρα αθλητές και πρωταθλητές. Παιδιά φεύγουν, τα δελτία τους μένουν εδώ, Παύλο. Καλή χρονιά. Με υγεία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Και πάντα να βρισκόμαστε. Αυτά λοιπόν και από τον Παύλο. Ευελπιστεί ο Παύλος. Ευελπιστεί ο Παύλος. Μήπως και αν και εφόσον γίνει και αυτό το κλειστό και αλλάξουν κατά πολύ τα πράγματα. Μήπως όμως μέχρι να γίνουν όλα αυτά δούμε κάποιοι άνθρωποι να φεύγουν από την Κερκυρά. Εγώ λέω τουλάχιστον. Όπως φεύγουν οι αθλητές, μην αρχίσουν και φεύγουν και οι προπονητές. Χάσαμε την μπάλα μετά. Λοιπόν. Αλλά τουλάχιστον αυτό το σκέπαστο, ρε παιδιά, φτιάχτε το. Πόσο κοστίζει, δεν υπάρχει μια χρηματοδότηση αυτό το σκέπαστο. Έχει πει η περιφέρεια ότι θα το φτιάξει, να δούμε. Ωραία, πάμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαμυστικό διάλειμμα, δάσκαλε, και μετά έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά το κρίκετ, το έκανε εσύ, δάσκαλε. Και θα μιλήσουμε και για την αθλητική δραστηριότητα που έρχεται, γιατί τελειώνουν οι διακοπές και με τις ομάδες που θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΟΚ εύχεται σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο, ήρεμο και δημιουργικό 2022. Ελπίζουμε η υγεία να αποτελεί πάλι αξία για όλους τους ανθρώπους. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Φακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Φακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΟΚ εύχεται σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο, ήρεμο και δημιουργικό 2022. Ελπίζουμε η υγεία να αποτελεί πάλι αξία για όλους τους ανθρώπους. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της αρχής μας εκπομπής και όπως είπες Γιώργο, θα μιλήσουμε για το κρίκετ. Να. Το κρίκετ βέβαια που όπως έχουμε πει και παλαιότερα αποτελεί ιστορία του κερκυριακού αθλητισμού. Έτσι. Είναι η ιστορία του κερκυριακού αθλητισμού γιατί... Πολλοί έχουν πει ότι είναι ναυαρχίδα του κερκυριακού. Βέβαια. Όταν 1825 ξεκίνησε το κρίκετ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι το πρώτο άθλημα που πεζόταν ομαδικά εδώ στην Κέρκυρα. Έτσι. Ένα λοιπόν άθλημα με τρομερή ιστορία, ένα άθλημα που έδωσε πολλά στην Κέρκυρα.
από την άποψη ότι από τις αρχές του 1900 και νωρίτερα ακόμα είχε γνωστεί στην Αγγλία ότι παίζεται κρίκετ εδώ, ήταν η αιτία να έρχονται αγγλικές ομάδες στο νησί, να αναπτυχθεί και ο τουρισμός πάνω στο θέμα του κρίκετ. Το κρίκετ λοιπόν που θα πούμε ότι στάθηκε πολλές φορές, Γιώργο, σε οικογένειες. Να. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν οικογένειες από πάπου προς παιδί, προς εγγονό. Παράδοση. Συνεχίζει την παράδοση. Είναι οι οικογένειες του Ανεμουριάννη, οι οικογένειες του Μπογδάνου, οι οικογένειες του Σκούρτη, του Στέφου και άλλες πολλές οικογένειες, τώρα δεν τις θυμάμαι όλες, που στήριξαν και στηρίζουν αυτό το άθλημα. Λοιπόν, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με έναν Κερκυραίο, ο οποίος σπουδάζει βέβαια και στην Αγγλία και ο οποίος παίζει όμως σε μεγάλη αγγλική ομάδα. Παίζει σε αγγλική ομάδα πρώτης κατηγορίας στην Αγγλία. Να, υψηλό επίπεδο. Υψηλό επίπεδο. Και βέβαια ένα παιδί που πιστεύω ότι θα βοηθήσει και το κερκυραϊκό κρίκετ. Το θέλει και ο ίδιος, όπως θα μας πει, το θέλει και ο ίδιος. Και θα πρέπει και εδώ η Ελληνική Ομοσπονδία του Κρίκετ, που όπως μαθαίνω ξεκινάει μία άλλη τακτική και θα εκμεταλλευτεί όλους τους Κερκυραίους όπου βρίσκονται και παίζουν κρίκετ, και αυτό είναι το ιδιαίτερα θετικό, να ανέβει και το κερκυραϊκό κρίκετ, το οποίο κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια δεν έχει αυτή την έγκλη, αυτή την επιτυχία που είχε παλαιότερα στα πρωταθλήματα Ευρώπης. Να. Βέβαια ξεκινάει και φέτος και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι η πρωταθλήτρια του κρίκετ Ελλάδος θα πάει να παίξει για το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων φέτος, που θα γίνει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Θα τα πούμε αυτά όμως σε μία άλλη εκπομπή. Όταν έρθει η ώρα του. Ναι, όταν έρθει η ώρα του. Γιατί είναι ένα θέμα που αρχίζουμε ξανά και βγαίνουμε προς τα έξω και είναι πάρα πολύ καλό και για τα παιδιά της Κέρκυρας αλλά και για τις ομάδες. Θετικό. Είναι ιδιαίτερα θετικό. Θετικό βήμα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο Χριστόδουλος Μπογδάνος, ένας αθλητής που είναι ιστορία στο κρίκετ. Ο παππούς του, ο Χριστόδουλος ο Μπογδάνος, ήταν παίχτης, τα λέω βέβαια και στη εισήγηση που κάνω, ήταν παίχτης του Βύρων αρχικά, κατόπιν ίδρυσε τον ΦΕΑΚΑ, αργότερα ίδρυσε και τον Αχιλλέα, μέλος των Εθνικών Ομάδων της Ελλάδος, μια τεράστια προσφορά στο κρίκετ. Και ο πατέρας του βέβαια, ο Διονύσης, αρχηγός του, ήταν και στο ΦΕΑΚΑ, αρχηγός και στον Αχιλλέα πολλά χρόνια, μέλος των Εθνικών Ομάδων, και η παράδοση συνεχίζεται με τον Χριστόδουλο. Να δούμε λοιπόν τι μας είπε. Σήμερα θα μεταφερθούμε σε ένα άλλο άθλημα. Ένα άθλημα βέβαια που είναι ιστορία για τον κερκυραϊκό αθλητισμό. Μιλάμε για το κρίκετ. Και θα μιλήσουμε για ένα όνομα που και αυτό αποτελεί ένα από τα χρυσά ονόματα του κερκυραϊκού κρίκετ, του ελληνικού κρίκετ. Μιλάμε για τον Χριστόδουλο Μπογδάνο. Ο Χριστόδουλος Μπογδάνος, ο οποίος ήταν αρχηγός και του Βύρωνα και αθλητής του Βύρωνα, ήταν όμως και ο ιδρυτής του ΦΕΑΚΑ και ιδρυτής και του Αχιλλέα. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του για το κρίκετ. Μεγάλη προσφορά, τεράστια προσφορά, μια προσφορά που συνεχίστηκε βέβαια με το γιο του, τον Διονύση Μπογδάνο, ο οποίος και αυτός ήταν για αρκετά χρόνια αρχηγός της ομάδας του Αχιλλέα, και βέβαια και ακόμα περισσότερο συνεχίζεται με τον Μπογδάνο τον Χριστόδουλο, τον εγγονό του μεγάλου αυτού αθλητή που αναφέραμε. Ο Χριστόδουλος λοιπόν Μπογδάνο συνεχίζει την πορεία και την ιστορία του παππού του, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ξεπέρασε τόσο τον παππού όσο και τον πατέρα, και βρίσκεται τώρα σε ένα επίπεδο που βέβαια, ένα επίπεδο ανώτερο βέβαια του κερκυραϊκού κρίκετ, σε ένα επίπεδο όπως είναι αυτό του αγγλικού κρίκετ, όπου εκεί αγωνίζεται σε ομάδα της Αγγλίας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε κοντά μας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια σας πολλά. Και βέβαια είπαμε κάποια πράγματα σαν εισαγωγή. Πώς αισθάνεσαι που φέρεις το όνομα του παππού σου? Είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ για τον παππού και για τον μπαμπά. Και κάθε φορά που αναφέρω το όνομά του νιώθω μια ρίγη, γιατί δεν είναι πλέον κοντά μας. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να το τιμήσω και να το κουβαλάω στους ώμους μου το όνομα. Χριστόδουλε, πότε ξεκίνησες το κρίκετ? Το κρίκετ το ξεκίνησα σε ηλικία νομίζω 11 ετών. Εκεί έπαιζα πιο μικρός με τον μπαμπά στο σπίτι. Και στην ηλικία των 15 που είχα πάει στην Αγγλία και μου γίνει μια πρόταση, έφυγα και το συνέχισα εκεί. Κατά τη δική σου άποψη,
Το κρίκετ πού το έμαθες σωστά? Το κρίκετ το έμαθα σωστά. Είχα κάποιες βάσεις εδώ και βέβαια, γιατί όσο μπορούσα φυσικά να εξελιχθώ στην Κέρκυρα. Αλλά όταν έφτασα στην Αγγλία και πήγα στο κολέγιο εκεί, έκανα τα βήματά μου σιγά σιγά και εξελίχθηκα σαν παίχτης. Τώρα αυτή τη στιγμή σε τι επίπεδο παίζεις? Τώρα καταφέραμε και πήγαμε στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος στο οποίο παίζω, στην περιοχή που είμαι στο βορρά στην Αγγλία. Και τώρα μπορώ να πω ότι είναι ένα σαν semi-professional επίπεδο. Πολλές διακρίσεις, έχουμε δει βραβεύσεις, πώς νιώθεις και τι πιστεύεις για σένα? Ναι. Πιστεύω ότι μετά από τόση σκληρή δουλειά, που μετά από τόσα χρόνια και από την προπόνηση που έχω δώσει, κατάφερα κι εγώ να καταφέρω κάποιες διακρίσεις και να βγάλω αυτό το όνομα ως προπρόσωπο άλλη μια φορά. Κατάφερα να κερδίσω κάποια βραβεία και ατομικά αλλά και με την ομάδα που παίζω και με το κολέγιο και με το πανεπιστήμιο βεβαίως. Οι δεσμοί σου με το κεραριό κρίκετ βρίσκονται σε καλό επίπεδο ή έχουν κοπεί ίσως και λόγω της των σπουδών σου στην Αγγλία? Είχα προσπαθήσει να παίξω κανένα δύο καλοκαίρια όταν είχα επιστρέψει, αλλά λόγω και επειδή δεν ασχολήθηκαν πλέον και οι δικοί μου κοντινοί άνθρωποι, είπα να το περιορίσω λίγο και να απλώ να αφαιθώ λίγο στην οικογένειά μου, που δεν τους βλέπω και πολύ συχνά. Και αυτό, έπαιξα το περασμένο καλοκαίρι έναν αγώνα δύο, αλλά δεν το ευχαριστιόμουν πλέον όπως έκανα πιο παλιά, άρα είπα να το κόψω. Βλέπεις, πώς είδες το επίπεδο μάλλον του κερκυραϊκού κρίκετ? Δεν έχει εξελιχθεί από τόσα χρόνια που το έχω δει. Έχει μια στασιμότητα η οποία είναι λίγο δυσάρεστη να πω, αλλά πρέπει να κάνουμε σκληρή δουλειά και να το εξελίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πιστεύεις ότι η πρόοδος στην Αγγλία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη? Εύχομαι. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δουλέψω όσο δουλεύω, γιατί δουλεύω καθημερινά. Και επειδή το αγαπώ το άθλημα, εύχομαι να εξελιχθεί και να παίξω ακόμα πιο υψηλά στα επόμενα δύο χρόνια. Πιστεύεις ότι ο ερχομός σου με το καλό όταν θα γίνει στην Ελλάδα η εγκατάσταση θα είναι μια αρχή να ασχοληθείς και να βοηθήσεις το κεραριακό κρίκετ να πάει λίγο ψηλότερα? Ήδη προσπαθώ και έχω βγάλει κάποια πτυχία στην προπονητική τα οποία θέλω όταν με το καλό γυρίσω και βέβαια αν θελήσουν να βοηθήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα το ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω και το κεραριακό κρίκετ πρώτα απ' όλα να εξελιχθεί και να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που ήταν παλιά, όταν έπαιζε ο Παππούς και άλλα μεγάλα ονόματα. Βέβαια το επίπεδο σου είναι τέτοιο που πιστεύω εγώ ότι είναι πολύ ανώτερο από το κρίκετ που παίζανε οι παλαιότεροι και ακόμα οι σημερινοί. Αυτό όμως το επίπεδο το έχει εκτιμήσει εδώ το ελληνικό κρίκετ? Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να μπω και σε μεγάλο βαθμό. Βλέπεις άτομα που το εκτιμούν και άτομα που δεν το εκτιμούν. Έχεις κληθεί να βοηθήσεις εδώ τις εθνικές ομάδες? Τα τελευταία δύο χρόνια όχι, δεν με έχουν καλέσει να πω την αλήθεια στο να βοηθήσω την εθνική ομάδα, αλλά αν με καλούσαν δεν βλέπω τον λόγο να μην επανέλθω και να βοηθήσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Πιστεύεις ότι πρέπει το κεραριακό κρίκετ να ασχοληθεί περισσότερο με τα νέα παιδιά? Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά, επειδή υπάρχουν πολλά σωματεία, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι πλέον τα σωματεία. Απλά, εάν είναι οι σωστοί άνθρωποι από πίσω και θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά, θα υπάρξει μια πολύ καλή εξέλιξη. Γιατί, όπως λέμε, όλο το νησί είναι γεμάτο αθλητές. Και πλέον το κρίκετ έχει γίνει, πρέπει να είσαι αθλητής για να παίξεις κρίκετ. Δεν μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε. Όπως το κάθε άθλημα. Έχει εξελιχθεί πλέον ο αθλητισμός. Άρα, με τόσους αθλητές, ένα παιδάκι το οποίο έχει την αθλητικότητα θα μπορούσε να το εξελίξει πάρα πολύ εύκολα. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτό το οποίο βέβαια επικρατούσε περισσότερο εδώ στο κεραριακό κρίκετ ήταν ότι ο αθλητής ήταν ένας στάσιμος κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν έκανε τη φυσική κατάσταση, δεν έκανε τις ασκήσεις που θα έπρεπε ώστε να έχει αυτή τη φυσική κατάσταση και την αθλητικότητα την οποία πιστεύεις. Υπάρχουν και αθλητικοί παίχτες, υπάρχουν και παίχτες που ήταν στάσιμοι. Θα το βρεις παντού αυτό και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Απλά και πιο παλιά το χειμώνα παίζανε ποδόσφαιρο. Και μετά παίζανε κρίκετ, άρα η φυσική κατάσταση ήταν πιο ψηλά πιο παλιά. Πλέον τα παιδιά είναι λίγο στάσιμα στην καθημερινότητά τους. Βέβαια, γιατί είναι. Στο κεραριακό κρίκετ παλαιότερα και σε μεταφέρω στην εποχή πλέον του παππού σου, οι περισσότεροι ήταν ποδοσφαιριστές και το καλοκαίρι γινόταν κρικετίστες. Ακριβώς. Δηλαδή είχες 11 αθλητές μέσα σε μια ομάδα. Ήθελες, δεν ήθελες, η μισή από αυτούς και παραπάνω ήταν αθλητές.
Στο κερκυριακό κρίκετ επικρατεί αυτή τη στιγμή μια αναλογία όχι τόσο καλή, πιστεύω εγώ, θα μου πεις και εσύ την άποψή σου, ότι υπάρχουν πολλοί Πακιστάνοι και λιγότεροι Έλληνες παίκτες. Αυτό εμένα δεν με ενοχλεί, να σου πω, γιατί και στην Αγγλία υπάρχουν και αυτής της εθνικότητας και Άγγλοι, ενώ δουλεύουν μαζί για να το εξελίξουν το άθλημα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο δεσμός μεταξύ των εθνικότητων, όπως θέλετε πείτε το, ναι. Μπορείς να το εξελίξεις πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι ότι να υπάρχουν πολλά νέα παιδιά και να πάρουν από αυτούς που έχουν ένα επίπεδο κάπως καλύτερο από εμάς, ναι, και να πάρουν τα θετικά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, απλά πρέπει να ξεκινήσουμε και από τα σχολεία, να ξαναμπαίνουμε μέσα στα σχολεία, να πηγαίνουμε και σε άλλα αθλητικά, δηλαδή στο Στίβο να έρθουν εδώ πέρα, να τους πούνε, να τους μιλήσουν για το κρίκετ, μπορεί να τους αρέσει, ποτέ δεν ξέρετε. Ναι, βέβαια. Και σε, γιατί... Δεν έχουν τη γνώση. Κάποια άτομα τα οποία εγώ τους αναφέρω το κρίκετ και οι Κερκυραίοι που είναι, δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Ναι. Δεν το ξέρουν δυστυχώς, γιατί πολλά χρόνια τώρα, τα τελευταία χρόνια, δεν γίνεται αυτή η προώθηση του αθλήματος και η διαφήμιση του αθλήματος. Ούτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά ούτε από τους ίδιους που είναι επικεφαλής του κρίκετ. Και βέβαια. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από κάπου, από τους επικεφαλείς, και μετά, αν υπάρχουν άνθρωποι που τα αγαπάνε το άθλημα, θα εξελιχθεί, θα ξαναφτάσει εκεί πέρα που ήταν, ελπίζω. Ποιο είναι το κύριο προσό σου σαν αθλητής του κρίκετ? Εννοείται στη θέση που παίζω? Ναι, ναι. Εγώ κανονικά είμαι φερμαδόρος και μπάτσμαν. Τώρα, την τελευταία χρονιά δεν έχω παίξει ως φερμαδόρος, γιατί με χρειάζονταν η ομάδα μου σε άλλη θέση, μέσα στο fielding, και αυτό έδειξε που είχαν δίκιο και βγήκα ο καλύτερος fielder όλου του πρωταθλήματος. Ακολουθήστε την πορεία και του πατέρα σου, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο φιλ, αλλά και ιδιαίτερα του πάπου σου, ο οποίος θεωρείται μαζί με τον Στέφο, πιστεύω, από τους καλύτερους παίκτες στο φιλ. Ναι, εγώ έχω αυτό που δεν έχω το φόβο να χτυπήσω, όπως το λέγανε οι παγιοί, και απλά πετάγομαι απλά για να σταματήσω την μπάλα, γιατί το ευχαριστίαμε και έτσι. Ενώ άλλοι δεν το βρίσκουν τόσο εντυπωσιακό το φιλντινγκ. Θα ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αν σε καλέσει η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ να τη βοηθήσεις, και να τη βοηθήσεις βέβαια όχι μόνο αγωνιστικά, εγώ πιστεύω ότι η βοήθειά σου με τις γνώσεις που έχεις πρέπει να είναι και σε τεχνικό επίπεδο. Ναι. Θα είσαι εύκαιρος να τους βοηθήσεις? Πρώτον κύριο, να σας πω την αλήθεια, θέλω να τελειώσω το μεταπτυχιακό μου, βέβαια, και μετά, αφού έχω τον ελεύθερο χρόνο και μπορώ να αφοσιωθώ και να μπορώ να πηγαίνω μπρος και πίσω, Ελλάδα-Αγγλία, δεν θα έλεγα όχι. Θα το δεχόμουν με ανοιχτές αγκάλες, που λένε, και θα προσπαθούσα να βοηθήσω το ελληνικό κρίκετ να εξελιχθεί. Όπως ο παππούς, όπως και ο μπαμπάς σου, έχουν δώσει πάρα πολλά στον Αχιλλέα. Έχουν αφιερώσει ώρες ολόκληρες από δουλειά, από την δική τους οικογενειακή θαλπορή, μπορώ να πω. Θα βοηθήσεις, θα συνεχίσεις αυτή την προσπάθεια που έκαναν οι δικοί σου? Θα σου πω, όταν με το καλό γυρίσω στην Ελλάδα, πάντα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου να ξαναξεκινήσω ένα από τα σωματεία που ο μπάς και ο παππούς αφήσανε, και αν μπορώ με το καλό να κατεβάσω τα αγωνιστικά, και σε παιδικό και σε αντρικό και σε εφηβικό, και να μπορούν να είναι μες στο πρωτάθλημα. Και θα σε ρωτήσω μία ακόμα ερώτηση. Πολλά παιδιά που παίζουν κρίκετ θα μάθουν, όσοι δεν ξέρουν βέβαια, ότι υπάρχει ένας αθλητής κρίκετ Κερκυραίος, ο οποίος αγωνίζεται σε μεγάλες ομάδες στην Αγγλία. Τι είναι αυτό, πιστεύεις, που μπορείς να δώσεις στα νέα παιδιά? Εγώ πρώτα απ' όλα εγώ το αγαπώ το άθλημα και έχω αυτό το πάθος, το οποίο σαν κάθε αθλητής πρέπει να έχει. Έχω μάθει να εργάζομαι πολύ σκληρά και να βλέπω πάντα και τα θετικά και τα αρνητικά. Βλέπω πάντα τα θετικά, και μέσα από τα αρνητικά πάντα υπάρχουν θετικά. Βέβαια. Άρα, με λίγες γνώσεις παραπάνω και με τεχνικά, έχω μάθει να φτιάχνω ένα καλούπι στο παίχτη, ο οποίος είναι πάνω του. Δεν χρειάζεται όλοι να είναι το ίδιο. Βέβαια, ναι. Άρα, να δουλέψεις με το παίχτη έτσι όπως είναι και θα φτάσει πολύ ψηλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να σου ευχηθώ να έχεις ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, και βέβαια όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε ασχοληθεί με το κρίκετ, είτε σαν αθλητές είτε σαν παράγοντες, θα θέλαμε να σε δούμε εδώ να βοηθάς στο κερκυριακό κρίκετ, που πιστεύω ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα χαμηλό επίπεδο, σε μία, μπορώ να πω, κοιλιά, όπως τη λέμε αθλητικά, και να βρεθούμε πάλι στην Ευρώπη με μεγάλες επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτο κύριο, και εύχομαι και εγώ να έχω και άλλες επιτυχίες.
Και μετά λένε από κάθε κοιλιά υπάρχει και το ανέβασμα. Και το ανέβασμα. Άρα εύχομαι σε αυτό το ανέβασμα να έχω το πρώτο χέρι και να βοηθήσω τους πάντες στο νησί. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά από αυτή τη συνέντευξη και από τα λόγια του Χριστόδουλου που πιστεύω ότι θα τα ακούσουν όλοι και περισσότερο θα τα ακούσει και η Ελληνική Ομοσπονδία. Από ένα παιδί μορφωμένο. Βέβαια. Και από ένα παιδί από ό,τι είδα δάσκαλε που αγαπάει τόσο πολύ το κρίκετ και βέβαια. Έχει να κάνει σχέση μάλλον με την οικογένεια που είπες πιο πριν βέβαια. Που έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια που ξέρει να παίζει κρίκετ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, να ευχηθούμε στο παιδί τα καλύτερα. Βέβαια. Και να πάμε στο ποδόσφαιρο εμείς, που είναι και το βασικό στοιχείο της εκπομπής. Θα κάνουμε ένα διαφορετικό θέμα όμως τώρα. Και λέγαμε πριν για τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Εδώ υπάρχει ένα γήπεδο στη Βόρεια Κέρκυρα που ήταν γήπεδο, πλέον δεν είναι. Και ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο πρόεδρος του Αθηναϊκού, ο Χρήστος Αναμογιάννης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Να σας πω χρόνια πολλά, παιδιά. Καλή χρονιά σε όλα τα σωματεία της Κέρκυρας, σε όλο τον κόσμο παντού. Τέλος πάντων, να είμαστε μια χρονιά καλύτερη από την περσινή. Μακάρι, πρόεδρε. Ευχή. Τι γίνεται, πρόεδρε, με το γήπεδο στην Αχαράβη? Έχει. Για πες. Δεν σου κρύβω ότι είμαι πλέον σε κατάσταση. Δεν ξέρω δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά που λέω στον αυτονόητα που θα κάνω ο καθένας, τα έχουμε κάνει ήδη. Μάλλον έχουμε κάνει περισσότερα από αυτά. Επειδή γνωρίζεις και τη σχέση μου με την αυτοδιοίκηση αλλά και την προσωπική μου, ας πούμε, κάθε φορά πορεία όσον αφορά θέματα τέτοια, πώς τα κυνηγάω και με ποιο τρόπο, πρέπει να σου πω λοιπόν ότι έχουν μία έτοιμη χρηματοδότηση. Μία προγραμματική σύμβαση που ούτε καν χρειάστηκε να τη ζητήσουν σαν περιφέρεια από το Δήμο. Την κάναμε μόνοι μας, με δικό μας μηχανικό παιδί που δουλεύει στο Δήμο. Μόνοι μας την υπογράψαμε, την πήγαμε χέρι-χέρι να την έχουν έτοιμη για να μην υπάρχει κανένα κόλλημα όσον αφορά το θέμα της σηματοδότησης. Με εγκριμένη από την Οικονομική Επιτροπή όλο το θέμα. Το μόνο που λοιπόν που χρειάζεται, διότι έχω προσωπική επαφή και με τον εργολάβο, είναι να κοπεί ένα ένταλμα για να φανεί ότι υπάρχει η ροή της σηματοδότησης όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο. Δεν ζητάει ο άνθρωπος κάτι φοβερό, ούτε ένα ευτελές ποσό, 5, 6, 10 χιλιάρια. Πρόεδρε, συγγνώμη για να καταλάβουμε, τη χρηματοδότηση του γηπέδου θα την κάνει η περιφέρεια ή ο Δήμος? Η περιφέρεια. Η περιφέρεια. Ο Δήμος συμμετέχει ως μέρος μάλιστα. της σύμβασης, ναι. και ο παλιός Δήμος και ο καινούριος Δήμος. Και πώς το ξεκινήσει? Η πραγματικότητα είναι ότι ο Δήμος δεν τον αφορά. Όσον αφορά το θέμα του πώς με ποιο τρόπο θα ξεκινήσει η ροή της χρηματοδότησης. Το λέω γιατί ακόμα και εκεί είναι απόλυτη αδιαφορία, δεν υπάρχει κανείς να ασχοληθεί πραγματικά δηλαδή με το θέμα. Τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει γιατί ασχολούμαστε εμείς. Εκείνο που με ενδιαφέρει παρά είναι ότι 200 παιδιά, 90% που έχουμε στην Ακαδημία τη δική μας, το όσα 50-60 που είναι στο Στίβο και όλα τα υπόλοιπα που είναι στη μεγάλη ομάδα, περιμένουν 4-5 μήνες τώρα να γίνει μισό έργο. Σε αυτή την ιστορία ήρθε ο εργολάβος, ξύλωσε και επειδή έχω άμεση σας επικοινωνία μαζί του, πρέπει να σας πω δύο βασικά πράγματα. Ξυλώσατε τον παλιό Χλωτάπητα, πρόεδρε? Τον παλιό Χλωτάπητα τον πήρε ο Σπαρτίλας, για να έχεις εικόνα. Τον πήρε ο Σπαρτίλας για να βάλει. Και πώς το ξυλώσατε αφού δεν είχε γίνει χρηματοδότηση? Αφού. Γιατί λοιπόν, κάθε φορά να σου πω. Διότι, Βίκη μου, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν το εξής. Στον εργολάβο χρωστάνε δύο γήπεδα. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια. Ένα είναι του Αγωστολίου, του Κεφαλονιάς και ένα είναι της Λευκύμης. Από το οποίο της Λευκύμης δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Αυτά είναι, μεταφέρω του εργολάβου την άποψη. Να. Το δικό μας λοιπόν Χλεοτάπητα τον έχει ήδη εκτελονίσει. Μιλάμε για ένα έργο 200.000. Τον έχει ήδη λοιπόν εκτελονίσει. Τον έχει έτοιμο και μου υπόσχεται ότι σε μία εβδομάδα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ροή της χρηματοδότησης, τι σημαίνει αυτό, θα μπουν μέσα στα 5 χιλιάρικα. Αυτά που του χρωστάνε για το αυτό που ξύλωσε τον Αύγουστο. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πληρωθεί πρώτα τα χρήματα του γηπέδου Λευκύμης και μετά να έρθει σε εσάς? Όχι βέβαια, δεν ζήτησε αυτό. Α. Ζήτησε ότι τουλάχιστον για αυτό το έργο θα ξεκινήσει αυτόνομα άλλη χρηματοδότηση. Θα έχει δηλαδή την αίσθηση ότι η ροή του χρήματος έχει ξεκινήσει. Μάλιστα. Διαφορετικά μου λέει, πρόεδρε, πόσα γήπεδα θεωρείς ότι μπορώ να κάνω σε αυτή την περιφέρεια και να μην έχω πληρωθεί για κανένα. Ακόμα και αυτό, γιατί, διότι ακόμα και το γήπεδο του Δεκίμης, Γιώργο, όταν έγινε, κανείς πλέον δεν πίεζε. Εδώ τουλάχιστον γκαρίζω εγώ. Να. Και σιγά σιγά και κάτι άλλα παιδιά από την Ακαδημία κτλ. Εκεί τότε, όταν τέλειωσε λοιπόν η ιστορία, κανείς δεν διαμαρτύρεται. Άρα λοιπόν έμεινε με το χρέος στο χέρι και στην πραγματικότητα προσπαθεί με αυτό το γήπεδο να πιέσει και τα υπόλοιπα δύο που δεν έχει πληρωθεί.
Προφανώς λοιπόν, εγώ δεν υποστηρίζω κανένα εργολάβο. Δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Το πρόβλημα το δικό μου είναι ότι μια απόλυτα αδιάφορη, απόλυτα χωρίς την επικοινωνία με όλους, να μην πω ονόματα, ναι, και εκθέτω. Λοιπόν, απόλυτα αδιάφορη περιφέρεια, η οποία στη συγκεκριμένη περίοδο βγάνει πολύ καλές φωτογραφίες και έχει καλή φωτογένεια για το Facebook, αλλά δεν κάνουμε πολιτική με το Facebook. Στη δική μου τη ζωή, στη δική μου τον αγώνα που κάνω στην καθημερινότητα, έχω μάθει να μην μπαίνω στα Facebook για να βγάλω φωτογραφίες. Έχω μάθει να κάνω έργα, να τελειώνω πράγματα και να επωφελεί την κοινωνία από αυτά που κάνω. Έλεος λοιπόν με αυτή την ιστορία. Δεν ασχολείται κανείς, δεν ξέρει κανείς, και αυτοί που ήρθαν χτες και φάγανε στην Παλιοπερίφια, τα υπέροχα εδέσματα που έχουμε στην Παλιοπερίφια και τις υπέροχες ταβέρνες μας, ήρθανε για να βγάλουν φωτογραφίες. Περάσανε και από το γήπεδο, δεν το ξέρουν που είναι, κανείς από αυτούς. Έχει πινακίδα. Το υπογράφω. Ευτυχώς, γιατί πάσανε ποτέ για την πινακίδα, γι' αυτό δεν το δάνε. Δεν ξέρουν λοιπόν ούτε που είναι το γήπεδο και ασχολείται υποτίθεται κάποιος από την περιφέρεια. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση. Θα ρωτήσουμε κι εμείς. Εγώ λοιπόν έχω να πω ένα πράγμα. Γιατί θέλω να ανακοινώσω και να συνεκπομπήσω πρώτα ότι ζητάμε και αλλαγή της έδρας από το από τους Καρουσάδους να πάμε στο Κασόπι. Και το λέω αυτό γιατί και το γήπεδο του Κασοπιού είναι σε άθλια, ο αγωνιστικός χώρος του δηλαδή, είναι σε άθλια κατάσταση. Και δεν μιλάω για τα αποδυτήρια, εκεί πλέον είναι τριτοκοσμική η κατάσταση. Δεν ρίχνω ευθύνες σε κανένα παιδί από την διοίκηση των. Προφανώς καταλαβαίνετε σε ποια χώρα ζούμε και ξέρετε σε τι κατάσταση είναι τα γήπεδα της. Εσείς θα πάτε στο Κασόπι, δηλαδή, να παίξω τώρα. Θα παίξω στο Κασόπι, παιδιά, δεν υπάρχει δηλαδή άλλο πλέον αντοχή, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι θα είναι το δικό μας το γήπεδο σύντομα έτοιμο και απλά αντέχαμε να παίξουμε με εκεί πέρα. Τώρα θα βγάλουμε τραυματισμούς, θα διαλυθούν γόνατα και αυτό. Σιγά σιγά θα πάθουμε και κάνα και αυτό. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Ο Τάπητας της Κασιόπης είναι σε καλή κατάσταση όμως. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Πολύ απλώς υστερεί σε θέματα υποδητηρίων κτλ. Ίσα. Υπερτερεί σε θέματα υποδητηρίων, γιατί υπάρχει μια φροντίδα, γιατί υπάρχουν στα νερά. Εντάξει, δεν γνώριζα, απλώς δεν άκουσα αυτά που είπατε, γι' αυτό το έκανα την επισήμανση. Λέω απλώς ότι ακόμα στους Καρουσάδες δεν έχουμε στο νερό. Εσύ τι θεωρείς, ας πούμε, το 2021 θα παλεύω για να βρούμε στο νερό. Ή να περιμένω το Δήμο να βγάλει το μαχημάρι, να βγάλει χρηματοδότηση αυτή που έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο 26 χιλιάρικα σε τρεις μήνες για να βγάλει ένα πλήρω στα πολιτεία του Καθηγητή. Οι διαστάσεις του γηπέδου σας βολεύουν, πρόεδρε, να πάτε εκεί να παίξετε. Οι διαστάσεις του γηπέδου, θέλω να σας πληροφορήσω ότι έχουμε κάνει μια προσωπική δουλειά στο Αθήνα Λιακός την εποχή που κυνηγάγαμε πιο καλύτερες τύχες για την ομάδα μας. Και μετρήσαμε όλα τα γήπεδα με κορδέλα, φίλε Γιώργο. Και το γήπεδο λοιπόν του Κασοπιού έχει διαστάσεις 90x58, ενώ των Καρουσάδων 93x56. Μάλιστα. Στην ουσία σε τετραγωνικά είναι μεγαλύτερο του Κασοπιού. Δεν είναι ότι υπάρχει διαφορά. Δείχνει ότι είναι μικρότερο. Δείχνει, ναι, στο μάτι. Ναι, στο μάτι. Δεν έχει, το μάτι χάνεται γιατί μετά πάει η θάλασσα κτλ. Το μόνο μειονέκτημα που θεωρώ ότι υπάρχει είναι το θέμα του αέρα συνήθως που δυσάει εκεί πέρα, που μπορεί και φυσικά ότι χρειάζεσαι ένα καράβι μπάλες, αν δεν έχεις κάποιον σε μια βάρκα από κάτω να τη μαζεύει. Εντάξει, όχι, είναι παγιό το κόλπο, το φέρνει το κύμα στον κολπίσκο μέσα. Όχι, το ξέρει ο δάσκαλος. Πρέπει να έχεις μια βάρκα από κάτω για να μαζεύεις τις μπάλες, ε. Ακριβώς, αυτό είπα. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ επειδή έχω ας πούμε μια πραγματικά μεγάλο θυμό μέσα μου, γιατί το θέμα αυτό θα έπρεπε να έχει λήξει εύκολα. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει εύκολα. Αφού δεν τελειώνουν ούτε αυτά τα εύκολα, σας λέω λοιπόν ότι αυτού του τύπου οι χρηματοδοτήσεις που έχουν βγάλει και μάλιστα δεν είναι ονοματισμένες, αλλά είναι στο νέο προϋπολογισμό, δηλαδή πιάσα αυγό και κούρευτο, τρέχα και γύρευε, για να μην πω και άλλες καταπληκτικές ελληνικές παροιμίες. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί έχει εξαγγελθεί και το κάτοικα των Καρουσάδων. Λοιπόν, δεν θα γίνει τίποτα. Πρόεδρε, και αν καταφέρεις και αναδειχθείς πρωταθλητής και μέσω μπαράζ ανέβεις κατηγορία και το γήπεδο παραμένει ως έχει, τι γίνεται. Ναι, μένω πίσω. Θα πάμε στην Ανατολή να παίξουμε στα Γιάννενα. Σωστά. Πώς σας φαίνεται. Ναι. Εδώ έχουμε. Μπορείς να πας και απέναντι, είναι πιο κοντά. Από το Αγνή είναι πιο κοντά. Έχουμε ζήσει πλέον σε αυτή την ποδοσφαιρική κέρκυρα, και όχι μόνο την ποδοσφαιρική, συνολικά σε αυτό το υπέροχο νησί, το οποίο ζούμε, βιώνουμε, βγάλουμε το μεροκάματό μας, έχουμε ζήσει τα πιο απίθανα
πράγματα που μπορούν να συμβαίνουν. Υπάρχουν αθλητικά κέντρα, ήρθα έτσι από μια σύντομη διακοπή στη Φλόρινα. Ακόμα και στη Φλόρινα υπάρχουν πολύ καλύτερες γηπεδικές εγκαταστάσεις από ό,τι υπάρχουν στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Και δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται, ενδιαφέρονται, φτιάχνουν, βρίσκουν χρηματοδοτήσεις και τις τελειώνουν. Εδώ υπάρχει αυτό που βλέπετε, αυτή η κατάδια, ας πούμε, γιατί κατά περικατάδια πρόκειται. Γιατί όταν αφορά τα παιδιά. Πρόεδρε, το μπαμ με το Χάτζη έγινε. Έχουμε τίποτα άλλο στα σκαριά και πες μας και πώς έγινε αυτό το μπαμ. Εννοείς με το Χατζημητρίου. Ναι, εμείς τον λέμε Χάτζη εδώ. Ναι. Κοίταξε, ο Χάτζη ήταν σε ένα μετέχμιο, ας πούμε. Θεωρώ και προσωπικό και επαγγελματικό. Θεωρώ το παιδί είχαμε τη σωστή επιλογή. Ναι. Έτσι, δεν ακυρώνει τίποτα. Ήρθε σε μια ομάδα που έχει όνομα και στο χώρο και ακόμα στην τρίτη εθνική που αγωνίστηκε. Είχατε βοήθεια από άλλον άνθρωπο εκεί στο Βορρά για να γίνει ο παίκτης δικό σας? Όχι, δεν είχαμε κάποια βοήθεια. Είχαμε όμως ο ίδιος τη θέληση του ιδίου να ασχοληθεί και επαγγελματικά. Είπα μήπως έπαιξε κάτι άλλο ρόλο για να έρθει πιο εύκολα στο Βορρά. Όχι, δεν έχει παίξει κάτι άλλο ρόλο. Εκείνο που έχει παίξει ρόλο. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Για πες. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι, λέω. Ναι. Αυτή είναι η αίσθηση, ότι θα ακολουθήσουν και ένα-δύο παιδιά ακόμα. Έτσι, ναι. Όχι, δεν θα είναι στην εμβέλεια αυτή, ενώ όσον αφορά το θέμα του πόσο μπαμ θα κάνει. Η μπλε κάρτα είναι, του είναι εδώ του παίχτη ή θα αργήσει να έρθει? Έχω συνεννοηθεί με τον πρόεδρο της ομάδας που έπαιζε και πιστεύω ότι σήμερα-αύριο θα είναι εδώ. Ωραία, εντάξει. Δεν θα υπάρχει θέμα. Εντάξει, πρόεδρε. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και σε εσάς και την προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Για την προβολή του ποδοσφαίρου της Κέρκυρας. Για να κλείσουμε λοιπόν με όλα τα υπόλοιπα, θα έρθει κάποια στιγμή, το έχετε πει πολλές φορές, δυστυχώς παληθεύεστε με το χειρότερο τρόπο, που θα βλέπουμε στην τηλεόραση ακόμα και τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής χωρίς και Κερκυρακή ομάδα. Ενδεχομένως. Δεν το εύχομαι, απλώς. Κάνω τη χειρότερη πρόβλεψη βάσει των δεδομένων με τους οποίους εμείς πολιτευόμαστε στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία, Πρόεδρε. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Και ελπίζουμε να πάμε στο γνωστό δημοσιογραφικό θεωρείο του γηπέδου του Αλμυρού ή της Περίθειας, πώς λέει ο Σταμάτης. Λοιπόν, αν πάμε φέτος, υπόσχομαι να σας ανοίξω σαμπάνια. Εντάξει. Δεν πίνουμε, Πρόεδρε. Λίγο νεράκι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Πρόεδρε. Εντάξει, αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο. Πώς ξυλώθηκε το γήπεδο και γιατί δεν μπαίνει ο εργολάβος μέσα να τελειώσει το γήπεδο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι για να ξυλωθεί το γήπεδο θα υπήρχε και υπόσχεση. Αυτό εννοείται. Έτσι, του θυμίζετε γιατί είναι γραμμή. Του είπαν ότι προχωρήσετε, εντάξει και τα λοιπά. Αλλά να είσαι τώρα 5 μήνες και να μην έχει γίνει τίποτα. Και να έχει φύγει και ο παλιός χρονοτάπητας. Ο οποίος Σπαρτίλα. Ο Σπαρτίλα, αυτό θέλω να πω. Γιατί τουλάχιστον αν υπήρχε ο παλιός, θα μπορούσαν να κάνουν τις προπονήσεις του, να μην τα κινούνται. Θα υπήρχε κάτι, ας πούμε. Ήδη έχει πάει στο Σπαρτίλα. Ναι. Να. Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι δυστυχώς είναι αυτά που είπε ο Μελέτογλου. Ναι. Ότι παντού γίνονται έργα εκτός από την Κέρκυρα. Δηλαδή του είχε κάνει τόσο εντύπωση που το είπε 5 φορές. Και βέβαια και εμείς, όπως είπαμε, μπορεί να είναι η πρώτη εκπομπή, δεν θα μείνουμε σε ευκολογία. Έτσι. Να το ξέρουν όλοι ότι δεν θα μείνουν σε ευκολογία. Θα γίνουμε κουραστικοί, μπορεί να μας πούνε ότι κάνουμε αντιπολίτευση του Μιανού, αντιπολίτευση του Καλλιονού. Αυτά όμως είναι λόγια αέρα για να δικαιολογούνται κάποιοι. Εμείς εδώ δεν καταλαβαίνουμε από τίποτα και από κανένα κόμμα, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν ασχολούμαστε με πολιτική, δεν μας ενδιαφέρει. Ο αθλητισμός δεν είναι κόμματα. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Αυτό να το καταλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε λίγο την αρχική εκπομπή, γιατί πέρασε η ώρα, δάσκαλε. Έχουμε μια μεταγραφή για τον ΟΦΑΜ, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και θα προετοιμαστεί για να πάει να παίξει το δύσκολο παιχνίδι που έχει να παίξει εκτός έδρας με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Πήρε ένα αριστερό μπακ που τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη είχε μετά τον τραυματισμό του Γραμμένου. Πήρε τον Γιώργο Σκύφτα, έναν ποδοσφαιριστή που είναι μόλις 20 ετών, έχει αλλάξει πολλές ομάδες. Ναι, τελευταία ομάδα ήταν ο Αυραγικός Λουτρού. Εκεί ήθελε πιο πολύ ενίσχυση η ομάδα του Σάβα, του Σιδηρόπουλου. Ψάχνει από ό,τι γνωρίζω και ένα center for για να μπορέσει να ενισχυθεί και να διοικήσει την παραμονή στην κατηγορία. Η Λευκύμη έχει κάποιους παίχτες, κυρίως ένα παίχτη ο οποίος συμμετέχει στις προπονήσεις και ενδέχεται να κάνει κάποιες μεταγραφές για να ενισχύσει και αυτή την. Το θέμα είναι, Γιώργο, να γίνουν έγκαιρα αυτές οι μεταγραφές, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο να περάσουν αγώνες και να μην είσαι ενισχυμένος.
Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε, ο προπονητής από την ΑΕΠ Καραγιαννίων πήρε βαλίτσες, έφυγε από την Κοζάνη και έφτασε στο Ντουμπάι. Πετροδόλαρα. Ναι, λοιπόν. Αλλιώς έτσι είναι, δεν είναι. Έτσι είναι. Έχει τον τρόπο, βρήκε τον τρόπο. Πολλοί έχουν επιδιώξει και με τους προπονητές που έχουν περάσει από τον ΑΟΚ Κέρκυρα στο παρελθόν που έχω μιλήσει εγώ, πολλοί ήθελαν να κάνουν μια επιτυχία μέσω και της ομάδας του ΑΟΚ Κέρκυρα για να πάρουν διαβατήριο για εκεί. Αυτός κάποιο άλλο τρόπο είναι. Θα έχει κάποια κονέ, φαίνεται, ποιος ξέρει. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή. Καλή χρονιά και πάλι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και ευχόμαστε αυτή χρονιά να είναι χρονιά επιτυχιών και όπως είπαμε και κάτι άλλο. Δημιουργική χρονιά. Δημιουργική χρονιά ανανέωσης ιδεών και αθλητών και παραγόντων και ανανέωση ιδεών από αυτούς που εδώ στην Κέρκυρα βρίσκονται στις κέρυες θέσεις που μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και βάλτε επιτέλους στο πρόγραμμα να φτιάξετε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο Μελέτογλου είπε παντού γίνονται στην Ελλάδα εκτός από την Κέρκυρα. Αθλητικές εγκαταστάσεις, όχι μπαλώματα. Καλό ναι, βράδυ. Εννοείται. Χαίρετε. Γεια σας. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΟΚ εύχεται σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο, ήρεμο και δημιουργικό 2022. Ελπίζουμε η υγεία να αποτελεί πάλι αξία για όλους τους ανθρώπους.